καλοί εξοπλισμοί ιδίως ολοκληρωμένων συστημάτων όπως τα Ραφάλ και η Μπελαρά. Καλά θα πούν κάποιοι, θα μας κάνατε πολιτική μέσω μιας εκπομπής για το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, την απελευθέρωση από τη ΣΥΠΑ των δύο αυτών αγορών θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και μάλιστα σε κόστος ενέργειας που ενδιαφέρει τα μέγιστα το αυτοκίνητο. Μιλήσαμε πριν λίγες εκπομπές για τον EastMed. Οι ΗΠΑ έσπευσαν να ανακοινώσουν το πάγωμά του προς χάρη του TurkMed. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και σε άθλια κατάσταση οι σχέσεις τους με τη γείτονα. Έτσι όμως η πιθανή ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδας πάει στις καλένδες. Ταυτόχρονα η Ρωσία σαν μέτρο ενάντια στη Γερμανία μείωσε την ποσότητα του φυσικού αερίου που στέλνει με τον Nord Stream 1 και πάγωσε το project Nord Stream 2. Με αποτέλεσμα τα καύσιμα να μην επαρκούν για την Ευρώπη και να πάρουν την ανιούσα. Και αυτή η αύξηση μεταφέρεται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παράγεται κυρίως από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που καταναλώνουν φυσικό αέριο. Πολιτική είπατε? Όχι. Απλά ενδιαφερόμαστε για την αυτοκίνηση και αυτοκίνηση σημαίνει ενέργεια, καύσιμα ή καθαρή ενέργεια. Σε λογική τιμή, κάτι που δεν προβλέπεται να συμβεί για πολύ καιρό.